Έχει σφίξει μου στομάχι πραγματικά. Άσε, ναι, Κατερίνα. Δεν υπάρχει. Έχω τάση για εμετό. Ακούστε με λίγο. Γιατί με αυτά τα θέματα όλες αυτές τις μέρες ήμουν εδώ και δυσκολεύομαι πραγματικά και να τα παρουσιάσω. Γιατί δεν μπορώ. Αλήθεια σας λέω. Δεν μπορώ. Με δυσκολεύουν πάρα πολύ. Και με δυσκολεύουν πάρα πολύ γιατί δεν μπορώ να τα πιστέψω. Και γιατί αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, οι οποίοι κατηγορούνται τώρα και. Τέλος πάντων, δεν λέμε ονόματα. Τόσα χρόνια έχουν το απίστευτο respect. Περνάμε από δίπλα του όλοι και μας φτύνουν. Είναι ένα συγκεκριμένο γκέτο και μια συγκεκριμένη κλίκα που τους προσκυνάνε οι πάντες, τους έχουν θεοποιήσει και αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάνει αυτά τα τέρατα σε ανήλικα παιδάκια. Με πιάνει σφίξιμο στομάχι και δεν είμαι γονιός, αλλά πραγματικά. Δεν έχει σημασία. Αν ήμουνα και αν με έφερε να βρει τον κόσμο και φτάσει στα μικρή υποψία ότι έχουν κάνει αυτό το πράγμα στο παιδί μου, με τα ίδια μου τα χέρια θα το πιάσω. Λοιπόν, δεν θέλω να το σχολιάσω, παιδιά, σας μιλάω ειλικρινά. Δεν το θέλω πια αυτό το θέμα. Δεν θέλω. Η δικαιοσύνη λοιπόν έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Αυτό θα το δούμε. Εννοείται να τους κλείσουμε. Δεν πιστεύω να έχουν παραγραφεί και αυτά. Εννοείται να τους κλείσουμε μέσα. Να σας εξηγήσω κάτι. Τόσα χρόνια πρέπει να είναι δίπλα. Να σας εξηγήσω κάτι. Η δικαιοσύνη θα πρέπει να αποφασίσει αν θα ασχοληθεί με το θέμα. Αυτή τη στιγμή έχουν κατατεθεί δύο μιλάμε. Η δικαιοσύνη θα κάνει τέλεια τη δουλειά τη. Περίμενε. Για μας λέω τώρα. Αν αποφασίσει ο εισαγγελέας ότι θέλει να ξεκινήσει και να κάνει προανακριτική. Δεν σημαίνει ότι αυτόματα όλα έχουν πάει στο δικαστήριο. Δηλαδή μετά από όλα αυτά θα υπάρχει έστω και ένας εισαγγελέας που θα πει δεν με αφορά το θέμα, έλα μωρέ τι έγινε. Οι δικηγόροι των θυμάτων, νομικό πλαίσιο, αγάπη μου, οι δικηγόροι των θυμάτων αυτή τη στιγμή περιμένουν να δουν την αντίδραση του εισαγγελέα. Λοιπόν, αν θα τους φωνάξει ο εισαγγελέας θα ξεκινήσει προανακριτική. Και διάβασα την εφημερίδα μου. Δεν υπάρχει. Δεν μπορούσα να φάω. Διάβασα την εσπρέσο. Διάβασα τις κατηγορίες του 19χρονου ακριβώς όλα αυτά που έλεγε με το όργανα γυμναστικής, με όλες αυτές τις αντιχειαστικές λεπτομέρειες. Με είχε πιάσει το στομάχι μου, ήθελα να κάνω εμετό, ζαλίστηκα, δεν ήμουν καλά και ήθελα να βρω αυτό το παιδί και να πάω να το πάρω μια αγκαλιά και να πω ρε γαμώ το γιατί δεν ήμουν και το παιδί αυτό τα 19 χρονών. Λοιπόν, δεν θέλω να το σχολιάσω, αλλά σας μιλάω ειλικρινά, δεν μπορώ. Αλλάζω θέμα και γενικότερα δεν ξέρω αν γίνεται, αλλά όλοι γι' αυτό ενδιαφέρονται να μην το παίζουμε και καθόλου. Λοιπόν. Ναι, είναι πολύ ομό. Παπαναγία μου. Αλλάξουμε.